Σωστά. Εδώ πέρα θέλει να δείξει αυτό που σας είπα προηγουμένως. Έχω σηκώσει τα μανίκια ψηλά και είμαι υπατμών. Έχω θέματα να λύσω. Με καθυστερείτε κιόλας, αλλά σας βλέπω. Αυτή είναι η σημειολογία στο μυαλό του Ερντογάν, να μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, πέραν της σημειολογίας, επί της ουσίας, θεωρώ ότι το ταξίδι αυτό του κ. Μπλίνκεν έχει άλλη δυναμική μετά τους σεισμούς και αλλιώς θα γινόταν, αν θα γινόταν, πριν τους σεισμούς. Οι σεισμοί, αυτή είναι η δικιά μου άποψη, την έχω πει την πρώτη στιγμή. Εντάξει, υπάρχουν άλλες απόψεις. Η δικιά μου η άποψη είναι ότι οι σεισμοί δεν έχουν βλάψει τον πρόεδρο Ερντογάν. Γιατί δεν τον έχουν βλάψει? Πρώτον, διότι μια μέρα πριν, όπως ξέρουμε, τους σεισμούς, κλείνανε οι δυτικές δυνάμεις, οι δυτικές χώρες, τα προξενία τους. Τώρα έχουν τρέξει να τον στηρίξουν ανθρωπιστικά. Συνομιλεί μαζί τους. Πήγαμε εμείς εκεί. Τώρα πήγε ο Μπλίνκεν. Γενικώς όλοι συνομιλούν μαζί του και θέλουν να του δώσουν και χρήματα για να γίνει μια ανάταξη ανθρωπιστική. Αυτό λοιπόν του φτιάχνει το προφίλ ως προς την Ευρώπη και του φτιάχνει και το προφίλ, βλέπετε, κλαίνε στα χέρια του και στην αγκαλιά του. Και τον λένε Μπαμπατζίν, πατερούλη μας. Δηλαδή τι μας βρήκε? Μας βρήκε το καντέρ, το πεπρωμένο μας, το μοιραίο μας. Ναι, αλλά ποιος θα μας δώσει το Μεχαμέτ? Υπάρχουν αυτοί που κλαίνουν στο στήθος του Ερντογάν. Υπάρχουν το όμως και οι άλλοι, οι οποίοι είναι τόσο οργισμένοι που βρίζουν θεούς και δαίμονες, να το πω έτσι απλά λαϊκά, όταν αναφέρονται, δεν θα πω στον πρόεδρο της Τουρκίας, αλλά τουλάχιστον στον κρατικό μηχανισμό που τους έχει αφήσει στο έλεος του Θεού. Κοιτάξτε, οποιαδήποτε χώρα πέρναγε αυτό που πέρασε η Τουρκία, με μια έκταση της ζημίας από την Θεσσαλονίκη μέχρι την Αθήνα περίπου, ας σκεφτείτε, οποιαδήποτε άλλη χώρα, πριν της Ιαπωνίας ενδεχομένως, θα είχε τεράστιο πρόβλημα. Δεν μαζεύεται αυτό το θέμα με 15 εκατομμύρια πληγέντες, με μια χώρα ολόκληρη αυτή τη στιγμή στις σκηνές. Άρα λοιπόν, ο κόσμος εκεί που έχει μια άλλη νοοτροπία από αυτή που έχουμε εμείς, και πρέπει να σκεφτόμαστε, κοιτάξτε εδώ πέρα το βίντεο που δείχνετε, αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι εκεί, που του κάνουν και την κίνηση αυτή με τον Αλλάχ, πιστεύουν στο καντέρ, στο μοιραίο, στο πεπρωμένο. Πράγμα που αντιλαμβανόταν οι παππούδες μας, αλλά όχι εμείς πλέον. Όμως εκεί ισχύει. Και τώρα ο πρόεδρος Ερντογάν ήταν, είναι και είναι ο μπαμπατζίν, δηλαδή ο πατερούλης, ο πατερούλισμού του καθενός εξ αυτών, και θα τους δώσει το έλεος του Αλλάχ, το Μερχαμέτ δηλαδή, διότι είναι ο εκπρόσωπος, βλέπετε πως το χαϊδεύει το μάγουλο, ο εκπρόσωπος. Αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται, οι οποίοι έχουν χάσει ανθρώπους, είδαμε όμως και έναν που χάσε 16 δικά του άτομα και του έλεγε «σώσε μας». Αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται ήταν και είναι αντίπαλοι του Ερντογάν, δηλαδή ανήκουν στο Κεμαλικό Κόμμα ή στο Τσέχαπε ή στο Χάντεπε, το κουρδικό, και συνήθως διαμαρτύρονται ως αυτοεξόριστοι σε χώρες της Ευρώπης και μάλιστα μέσα από το Twitter, απευθυνόμενοι σε κόσμο εκεί στην Τουρκία που είναι ψηφιακά αναλφάβητος. Δηλαδή οι γιαγιάδες εκεί που βλέπετε και αυτοί τα λέπορ δεν έχουν καμία πρόσβαση στο Twitter, ότι θα κάνουν επανάσταση αυτοί κατά τον Ερντογάν μέσω του Twitter. Αυτές είναι δυτικές λογικές που δεν ισχύουν στην Τουρκία. Μάλιστα. Αυτό παλεύω και λέω χρόνια τώρα, ότι δεν κατανοείται η Τουρκία με λογική πόσο εμείς νομίζουμε, το φαντασιακό που θα έλεγε ο Καστοριάδης. Δεν ερμηνεύεται έτσι. Μάλιστα. Κύριε Σταθακόπουλε.